Ακούστε, λοιπόν, ακούσουμε, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην πόλη των ομαδικών απολύσεων. Έχουμε παράπονα και από εσάς το μήνυμα. Εμείς έχουμε ξανασυναντηθεί. Το πρόβλημα είχαμε συναντηθεί στη Ξάνθη. Αμέσως μετά τη συνάντησή μας και παρά τη δέσμευσή σας ότι θα ασχοληθείτε ο ίδιος προσωπικά με ένα θέμα που καλά γνωρίζατε, το είχατε αναφέρει και από το βήμα της Βουλής ως αντιπολίτευση για το σκάνδαλο μιλούσατε δε Παλαβρετιάδη και για να χρησιμοποιήσω τις εκφράσεις του κυρίου Χατζηδάκη, μιλούσατε για καραπινά το σκάνδαλο. Αυτά είναι τα λόγια που ο ίδιος χρησιμοποιείτε. Αμέσως μετά τη συνάντησή μας και παρά τη δέσμευσή σας, προχωρήσαν οι ομαδικές απολύσεις. Προχωρήσανε, οι οποίες ακυρώθηκαν στα δικαστήρια και ξέρετε γιατί. Γιατί το Υπουργείο Εργασίας είχε δώσει την έγκριση να πραγματοποιηθούν, πρώτη φορά συνέβη αυτό στα χρονικά, και αρνήθηκε να ελέγξει το φάκελο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, κύριε Πρωθυπουργέ, να απολυθούν οι οικογένειες όλων των λοιπασμάτων το ενέτη 2020 με ισολογισμό που κατέθεσε η εταιρεία για το 2014. Είναι πράγματα που δεν μας τιμούνε, δυστυχώς. Και ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο υπάρχει εδώ είναι η δημιουργία πληθώρων παρένθετων εταιριών που δημιουργούνται στον χώρο των λοιπασμάτων, οι οποίες βάσει των όσων έχει δηλώσει ο κύριος Τσακλόγλου στη Βουλή, δημιουργούν χρέη εκατομμυρίων ευρώ απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία και είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός Εργασίας και η κυβέρνησή σας, δυστυχώς, το λέω με λύπη, δεν έχει προβεί σε κανέναν έλεγχο για αυτά που έχουμε καταγγείλει και δεν έχει βγει συνυπετιότητα για τις καινούργιες εταιρείες που δημιουργούνται. Είναι η πρώτη φορά και αυτά γίνονται επί ημερών δικό σας, επί κυβέρνησης δική σας. Οι απολύσεις έχουν ακυρωθεί από τα δικαστήρια και περιμένουμε πραγματικά να δράσετε, ώστε να μην ξανασυμβούν τέτοια τραγελαφικά πράγματα που δεν τιμούν κανένα τον 21ο αιώνα. Και εμείς θα σεβαστούμε απόλυτα σε αυτές τις εκδοσίες. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα σε αυτή την περίοδο. Γνωρίζω καλά την υπόθεση. Γνωρίζετε πόσο περίπτωση είναι. Γνωρίζετε επίσης ότι με προηγούμενη νομοθεσία και με νόμο άλλες κυβέρνησες έγιναν συνέβησαν. Θα μπορέσουμε να τα ξαναδούμε μετά τις εκλογές. Αλλά ένα μπορώ να σας πω, από τη στιγμή που υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις των συλλόγων, θα σεβαστούμε απόλυτα τις αποφάσεις αυτές. Το θέμα δεν είναι να τις σεβαστείτε κι εσείς και εμείς που τις σεβόμαστε, να τις σεβαστεί και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ο κ. Λαβρετιάδης. Αλλά εκεί καταλαβαίνετε ότι εκεί συζητάμε για μια ειδική διαφορά. Και επίσης δεν είναι μόνο ιδιωτική, διότι εδώ μπαίνει και το δημόσιο συμφέρον, κύριε Πρωθυπουργέ. Όταν μιλάμε για δημόσιο συμφέρον, μιλάμε για χρέη που δημιουργούνται απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία και προκαλούνται τεράστια ερωτηματικά γιατί μέχρι σήμερα αυτές οι εταιρείες παρά τις καταγγελίες δεν έχουν ελεγχθεί. Πάντως, κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ παρόν γραμματέας του Σωματείου, συναντηθήκαμε και μαζί στην Ξάνθη. Είχατε δεσμευτεί πραγματικά και ως κυβέρνηση και ως πολιτική εξουσία ότι θα μεριμνούσατε και θα διασφαλίζατε ότι θα μπορούσατε και νομικά και να το προχωρήσετε το θέμα, όχι μονάχα μέσω της δικαιοσύνης, αλλά και της έρευνας και των οικονομικών δυνατοτήτων που προσφέρει η κυβέρνησή σας. Και πάρα πολύ πονεμένη. Αναγνωρίζω ότι εμείς δεν μπορέσαμε ακόμα να δώσουμε λύση. Ποτέ δεν πήραμε όμως ούτε και απάντηση από εσάς και την κυβέρνηση. Έχουμε απευθυνθεί και στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης. Εγώ παρά τα αυτά, λοιπόν, θα κάνω και ποτέ δεν υπήρξε μια διασύνδεση πάνω. Παρότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και επειδή σέβομαι απόλυτα από το οποίο λέτε και επειδή γνωρίζω την περιπλοκότητα της υπόθεσης, θα φροντίσω και επειδή εξακολουθούμε να ασκούμε τα κυβερνητικά μας καθήκοντα, παρότι δεν έχουμε δυνατότητα νομοθέτησης σε αυτή την περιοχή, να δρομολογήσω μία ακόμα συνάντηση με τους εμβουλίους για να δω αν μπορώ να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Θα σας πω μόνο κάτι από τη στιγμή που είμαι σίγουρος ότι αυτό που θα σας πω μπορεί να ισχύσει. Συγγνώμη γιατί πρέπει να κύριε Πρωθυπουργέ, ένα λεπτάκι εμείς στα πετρέλαια Καβάλας. Θέλω, σας καταθέτω εγώ την απόφαση δικαίωσης των 190 απολυμμένων που εδώ και 16 μήνες έχει προβεί η Energia στις απολύσεις τους με απολύσεις για την επίσκεψη εργασίας που κάνανε για να κρατήσουν τον κόλπο ασφαλή της Καβάλας. Η κυβέρνησή σας μας είχε πει για υψηλές θέσεις εργασίας και εξειδικευμένες θέσεις. Αυτή τη στιγμή στα πετρέλαια Καβάλας μέσα έχει φέρει Ρουμάνους η Energia για να αντικαταστήσει τους εργαζόμενους, τους Έλληνες εξειδικευμένους, που δεν λειτουργούν τα πετρέλαια εδώ και 16 μήνες, δεν έχει ανοίξει μύκτη κατά παράβαση του νόμου λειτουργίας του 2779 των πετρελαίων. Και οι τοποθετήσεις των υπουργών σας όλο αυτό το διάστημα ήταν ότι έχει πάει η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Οι αποφάσεις στη δικαιοσύνη είναι ξεκάθαρες και παρόλα αυτά η εταιρεία στις δικές επιχειρηματικές στα λόγια της λέει ότι εγώ υποκάλυψα από την κυβέρνηση και θα προχωρήσω. Δεν τιμά και την κυβέρνησή σας. Αυτό δεν μπορεί να λέγεται ρήμην ημών. Εγώ σας είπα θα δω τη δικαστική. Αλλά χωρίς όμως να κάνουν κάτι οι υπουργοί ενώ τους έχουμε ενημερώσει,
επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει κάλυψη από την κυβέρνηση. Δώστε τέλος στην αδικία. Αυτό δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται. Θα δείξουμε με πράξεις, κύριε Πρωθυπουργέ. Μόνοι των απολύσεων ήρθατε. Και να μας πείτε την τροφή μας. 300 οικογένειες.